Σημαντική όχληση κυρίως στις περιοχές Τρισβαγιές και Γιώφυρο του Ηρακλείου έχει προκαλέσει η αύξηση του πληθυσμού ενός εντόμου με την ονομασία Χειρονόμος. Το έντομο αυτό μοιάζει με κουνούπι, όμως δεν είναι, ενώ δεν προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς, αφού δεν τσιμπά και δεν διαβιβάζει ασθένειες. Οι αυξημένοι πληθυσμοί χειρονόμων οφείλονται στον πυθμένα των ρεμάτων με υψηλό οργανικό φορτίο και στο μικροκλίμα των περιοχών στις οποίες παρατηρούνται. Η παρουσία τους πάντως είναι ένα παραδοτικό φαινόμενο το οποίο και παρακολουθείται συστηματικά. Εντοπίστηκαν αυτά τα δίπτερα που δεν είναι έντομα υγειονομικής σημασίας, πλην όμως προσομοιάζουν και έτσι οι πολίτες διαμαρτύρονται και όχι αδίκως. Εκεί το παλεύουμε, αν γνωρίζετε, εκεί ξεκινάει και κάθε χρονιά με drones ο ψεκασμός, γιατί είναι δύσβατα τα σημεία. Όμως τώρα είναι κάτι διαφορετικό. Εντοπίσαμε λοιπόν ένα έντομο μη υγειονομικής σημασίας που λέγονται χειρονόμοι. Αυτοί δεν τσιμπούν γιατί δεν έχουν προβοσκίδα, άρα δεν μπορούν να μεταδώσουν κάποια ασθένεια στον άνθρωπο. Το πολύ αν εμφανίσει κάποιος κάποια αλλεργική αντίδραση. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών της περιφέρειας Κρήτης βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, με τις δράσεις του να υλοποιούνται στο σύνολο των περιοχών παρέμβασης και με τα αποτελέσματα να κρίνονται ιδιαιτέρως ικανοποιητικά. Ωστόσο και οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν τα δικά τους μέτρα. Πρέπει λοιπόν όμως να προσέχουν γενικά και σας ξαναλέω και πάλι να μην έχουν σε πιατάκια εκεί που είναι στις λάστιχες, παλιά λάστιχα. Οτιδήποτε συγκεντρώνει νερό, είτε από πότισμα, είτε μέχρι πρώτη που είχαμε κάποιες βροχές, αυτό δημιουργεί, είναι ο ευνοϊκότερος παράγοντας ανάπτυξη των κουνουπιών. Να μην ανάβουμε τα φώτα, ειδικά όταν είναι λευκού φωτισμού, έξω στα μπαλκόνια, να έχουμε σίτες, να φοράμε έτσι όσο μπορούμε, παρά το ότι είναι καλοκαίρι, μακριμάνικα έτσι που κάμισα, και όσο μπορούμε να μην εκθέτουμε το σώμα μας, όχι για τους χειρονόμους, αλλά για τα κουνούπια, γιατί όπως γνωρίζετε, από την εκπνοή, από το διοξίδιο που εκπνέουμε, θα προσελκύουμε. Αν τους δώσουμε και τη δυνατότητα με το φως, γίνεται ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση. Οι στόχοι του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών είναι αφενός η προάσπιση της δημόσιας υγείας από νόσους μεταδιδόμενες από κουνούπια και αφετέρου ο περιορισμός της όχλησης που προκαλείται από αυτά και που μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στη φήμη της περιοχής, στην τοπική οικονομία και το τουριστικό προϊόν της Κρήτης, αλλά και στην ποιότητα ζωής των πολιτών.